καγκίδα με το λεωφορείο του Λεωφορείου. Είναι και εδώ στην ΑΕΣ, η κατάσταση που πρέπει. Έλα Γιώργο μου. Καλά είσαι? Μια χαρά. Αλλά σε... Ναι. Στο πρόσωπο όμως είναι με σένα. Στο πρόσωπο είναι με σένα, εντάξει. Έχω κοντά μου τον προπονητή του Καματερού, τον Γιώργο Αλεξόπουλο. Κόουτς, ένα μάτς σήμερα με την Λιούπολη το οποίο έληξε στο 0-0. Δεν πήραν τα μεγάλα ρίσκα οι δύο ομάδες. Πρόσεξε να πρώτα την άμυνά τους. Και ως εκ τούτου το τελικό σκορ κατά την άποψή μου τουλάχιστον φαντάζει δίκαιο. Δεν ξέρω εσύ αν θες να προσθέσεις κάτι περισσότερο σε αυτό. Έτσι είναι ακριβώς. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Ήταν δύο ομάδες που δεν πήραν πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Και τώρα απομένει μια αγωνιστική για να δούμε την τελική κατάταξη. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία για εσάς εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής, εκεί που κρίνονται όλα για εσάς, καθώς υποδέχεστε τη Διάνα Ηλιούπολης. Και ουσιαστικά με δύο αποτελέσματα παραμένετε στην κατηγορία εσείς. Αυτό είναι το θετικό για εσάς. Είναι τελευταία αγωνιστική, τελευταίο παιχνίδι είναι στο γήπεδό μας. Θα κοιτάξουμε να προσαρτηθούμε δυνατοί και όσο δυνατόν πιο κατάλληλα προετοιμασμένοι. Είναι ένα παιχνίδι, μια κατηγορία. Ελπίζω να καταφέρουμε να είμαστε αντάξει των προσδοκιών. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και ενδιαφέρον. Υπήρξαν πάρα πολλές καλές αξιόλογες ομάδες. Από εκεί πέρα η δυσκολία που έχει να κάνει με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι η σταθερότητα που παρουσιάζουν οι ομάδες. Αλλά για μένα αυτή η χρονιά είχε αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδια και ανακατατάξει τη βαθμολογία. Τι έφταξε τώρα και το Καμαντερό έτσι κάνει κάποια κοιλιά αυτό το τελευταίο διάστημα? Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στο δεύτερο γύρο, με απουσίες παιδιών και αρκετούς τραυματισμούς, αλλά αυτά έχει τώρα σε εθνικό, δεν υπάρχουν ασταθμένοι παράγοντες. Από εκεί πέρα το Καματερό είναι μια ομάδα πάντα που προσπαθεί να αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο και να τηρεί το fair play. Κοντά μου έχω τον προπονητή της Λιούπολης, τον Μάκη Μπαλαγιάννη, coach 0-0 σήμερα με το Καματερό. Ένα μάτς χωρίς φάσεις, πολλές, προσέξατε και δύο ομάδες την άμυνά σας. Και ουσιαστικά με αυτό το αποτέλεσμα έτσι, η Λιούπολη αποφεύγει τα όποια σενάρια έτσι, για να υπάρχει κάποιο πρόβλημα την τελευταία αγωνιστική όσον αφορά την παραμονή της. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι καταρχάς. Εντάξει, το παιχνίδι δεν χωράει σχολιασμό τόσο πολύ. Σίγουρα οι ομάδες κοιτάξανε πρώτα-πρώτα να μην δεχτούν γκολ. Εμάς μας έφερε και η ισοπαλία. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Θέλαμε να προσέξουμε ώστε να μην δεχτούμε, γιατί είναι το Καματερό είναι μια ποιοτική ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, είχαν πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχεί, μα σε εμάς τελικά με τα τελικά αποτελέσματα μας ήταν βολικό, έτσι όπως έφτασε, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό τώρα, coach, τι έφταξε τελικά και η Λιούπολη εκεί που ήταν πρώτη, έφτασε στις δεύτερες αγωνιστικές έτσι να είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Τι άλλαξε λοιπόν? Και έτσι η σεζόν της δεν πήγε όσο καλά θα θέλατε όλοι σας και θα μπορούσατε. Κακά τα ψέματα όπως αποδείξατε έναν ολόκληρο γύρο. Εντάξει, ξαναθυμίζω ότι ο στόχος μας, όπως είχαμε ξαναπεί παλιότερα, μην είχα ξαναρωτήσει, δεν ήταν το πρωτάθλημα. Παρότι ήμασταν πρώτοι μέχρι το Γενάρη. Ήμασταν όμως μια ανταγωνιστική ομάδα, πιστεύω. Φυσικά με διαφορετικούς παίκτες από ό,τι είμαστε σήμερα. Αλλά όταν μια ομάδα αλλάζει 10 παίκτες, φεύγουν μάλλον 10 παίκτες το Γενάρη, σημαντική για την ομάδα. Και αλλάζει όλη η ομάδα με παίκτες νέους και άπειρους, τότε ξαφνικά που δεν έχουν την εμπειρία της κατηγορίας, είναι σαν να ξανακάνεις προετοιμασία και παίζεται το πρωτάθλημα. Μέχρι να ξαναβρεθεί αυτή η ομάδα, μέχρι να ξαναμπορέσουν τα παιδιά να δουλέψουν όπως θέλει, ας πούμε, στη φιλοσοφία του προπονητή, να δέσουν μετά, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Λογικό ήταν να υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα υπήρχαν και κάποια προβλήματα εδώ πέρα που πρέπει να λύσουμε. Θα τα βάλουμε κάτω τώρα το καλοκαίρι, ερχόμενος και του Προέδρου, και να δούμε πώς θα πορευτούμε.